στα χρόνια της πανδημίας αναδείχθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη σύγχρονων τεχνολογικών βοηθημάτων, υγειονομικού υλικού, άκρως απαραίτητο και να μπορεί ένας που αρρωσταίνει να παρακολουθεί την πορεία της υγείας. Παράδειγμα, θερμόμετρα. Θερμόμετρο που πρέπει να υπάρχει, να είναι προσβάσιμο από αυτό που έχει μερική όραση, πολύ ηλικιωμένοι το έχουν ανάγκη, και νεότεροι που έχουν σοβαρά προβλήματα με τα μάτια τους, ή και είναι και ολικά τυφλοί. Η τεχνολογία έχει δώσει λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως, πέρα ότι είναι πανάκριβα, 35 ευρώ παράδειγμα ένα κοινό θερμόμετρο κάνει 2 ευρώ, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ντόπια παραγωγή. Και επειδή εξαντλήθηκαν στην παγκόσμια αγορά, δεν υπήρχε ένας μηχανισμός κρατικός να εξασφαλίσει σε αυτή την κρίσιμη φάση ένα τέτοιο χρήσιμο εργαλείο, ιδιαίτερα στα χρόνια της πανδημίας, άκρως απαραίτητο για κάθε σπίτι ουσιαστικά, να μην μπορούμε να το έχουμε στα κέρια μας. Και σας είπα, 2 ευρώ κάνει στην αγορά το κοινό, ένα κοινό θερμόμετρο, 35-40 πρέπει να το πληρώσει ο τυπλός. Και δεν καλύπτεται από πουθενά. Ή ένα πιεσόμετρο κάνει 50 ευρώ, άμα μιλάει, που δεν απαραίτητο μόνο για ένα ολικά τυφλό, αλλά απαραίτητο και ένα που χρειάζεται μερική όραση. Όμως υπάρχουν και άλλα. Παράδειγμα, υπάρχουν οι συνάδελφοί μας με σοβαρούς ακροτηριασμούς. Η επιστήμη έχει δώσει τεράστια βήματα. Πέρα ότι σαν χώρα είχαμε κάνει τεράστια βήματα με εργαστήρια για τεχνητά μέλη που ήταν από τα καλύτερα στην Ευρώπη και τα διαλύσαμε για να ενισχύσουμε με τις μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού για να κάνουμε εισαγωγές κτλ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σύγχρονα τεχνητά μέλη που όμως δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ καλύπτει ένα 5.000 ευρώ όταν ένα πόδι πολύ λειτουργικό που πραγματικά είναι θαύμα της επιστήμης και τα λοιπά κάνει γύρω στις 15.000 ευρώ. Αυτός που δεν έχει μπορεί να το εξασφαλίσει. Που είναι κάθε ανάγκη του κάθε ανθρώπου να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του ή ο πατέρας να βλέπει το παιδί του να περπατάει έστω και με ένα τεχνητό πόδι μετά από ένα ατύχημα. Όμως, αλήθεια κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω ότι δεν αφορούν αυτά το παρόν νομοσχέδιο. Μα στο όνομα των αναπήρων δεν είναι αυτό το νομοσχέδιο. Την προστασιμότητα των ΑΜΕΑ. Για ποιους μιλάμε προστασιμότητα? Όταν μιλάμε για προστασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον, που θα έπρεπε αυτά οι χώρες μας, οι χώρες να τα είχαν λύσει πολλά χρόνια πριν, αλλά και η χώρα μας στο συγκεκριμένο ζήτημα, που φάγανε και ξαναφάγανε οι εργολάβοι να γίνουν τα πεζοδρόμια προσβάσιμα, οι δρόμοι προσβάσιμοι. Και κανείς δεν έλεξε αν τηρήθηκαν οι εγγραφές και το γιατί πάνω στα ίδια έργα ξανά γίνανε καινούργια έργα για να γίνουν προσβάσιμα κτλ. Ή γιατί δεν έγινε αλυσίδα έργων για να μπορεί σε όλη τη διαδρομή που κινείται ένας παραπηγικός να είναι πλήρως προσβάσιμο το δομημένο περιβάλλον. Όμως κανείς δεν νοιάστηκε από τους κυβερνώντες όλα τα χρόνια και από τις μεγάλες συζητήσεις περί προσβασιμότητας το αν θα έχει να πάει κάπου ο ανάπηρος, αν θα έχει σχολείο να πάει, αν θα έχει δουλειά να πάει ενώ μπορεί να δουλέψει. Το ότι σήμερα δεκάδες χιλιάδες νέοι συνάδελφοί μας μαραζώνουν στα σπίτια τους ενώ μπορούν να δουλέψουν, δεν είναι ένα έγκλημα κοινωνικό? Πολύ περισσότερο μιλάμε για προσβάσιμη τεχνολογία, μα ίσα ίσα οι νέες τεχνολογίες, τα 5G, δίνουν τεράστιες δυνατότητες να δουλέψει ο ανάπηρος στην παραγωγή, να σχεδιαστούν από γραμμές παραγωγής σε μεγάλες επιχειρήσεις που υπάρχει και πήρα από άλλες εποχές και τα λοιπά, μέχρι το να μπορέσει να χειριστεί οποιοδήποτε, να υπολογιστεί ακόμα και αυτός που δεν έχει χέρια ή που δεν έχει μάτια. Και όμως, αντί να χρησιμοποιηθεί νέες τεχνολογίες για να μπορέσουν να βελτιώσουν καθολικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να τον εντάξουν στην εκπαίδευση, στην παραγωγή, γιατί η δουλειά είναι αυτό που πραγματικά αναπτύσσει, καλλιεργεί τον άνθρωπο, βλέποντας να προσφέρει κτλ., χρησιμοποιούνται στο όνομα του ανταγωνισμού και του κυνηγητού του κέρδους για να πετάξουν τον ανάπηρο από την παραγωγή. Πώς γίνεται, ενώ είμαστε στον 21ο αιώνα, να δουλεύουν σήμερα πολύ λιγότεροι ανάπηροι? Ακόμα και στις στατιστικές μας στις χώρες που υποτίθεται λειτουργούμε τους νόμους της αγοράς. Λιγότεροι από ό,τι δουλεύαν πριν 40 και 50 χρόνια. Παράδειγμα,
στη χώρα μας στις αρχές δεκαετίας του 80, τέλη δεκαετίας του 70 δούλευαν χίλιοι τυφλοί. Σήμερα είναι καταγεγραμμένοι ότι οι μισθωτοί είναι μόνοι 100. Για ποια προσβασιμότητα λοιπόν μπορούμε να μιλάμε? Αλλά πολύ περισσότερο για ποια προσβασιμότητα λοιπόν μπορούμε να μιλάμε όταν οι ανασφάλιστοι συνάδελφοί μας ούτε τα στοιχειώδη δεν μπορούν να έχουν και αργοπεθαίνουν. Χάσαμε κόσμο μες στην πανδημία που θα είχε, μπορούσε να έχει σωθεί. Βασανίστηκαν πολύ περισσότεροι. Εμείς λέμε ότι η ανάπτυξη είναι σε κίνδυνο. Γι' αυτό ο αγώνας είναι η διέξοδος. Γιατί δεν φτιάχνετε ένα δημόσιο, όπως διεκδικεί το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, δημόσιο τεχνολογικό Ινστιτούτο για την έρευνα και την παραγωγή τεχνολογικών βοηθημάτων για τους αναπήρους, τους χρόνους πάσχοντες? Και βεβαίως, εκεί που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, να γίνει τη εισαγωγή και δωρεάν διάθεση για αυτούς που έχουν ανάγκη. Από την άποψη αυτή φοβόμαστε ότι το νομοσχέδιο χρησιμοποιήθηκε στις άλλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για να συγκαλύψει ότι έρχονται τα πολύ χειρότερα. Δεν γιατί εμείς προκρίνουμε τον αγώνα, την οργάνωση, τα μέτρα προστασίας, την ακρίβεια, ότι αυτά τα τεχνολογικά βοηθήματα να δίνονται από το κράτος δωρεάν για να μπορέσουν να προστατεύσουμε τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και να τους εντάξουμε στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, την παραγωγή.